και καθηγητής γεωστρατηγικής Νίκος Λιγερός στην Καπαδοκική Εστία Αλεξανδρούπολης. Τον κύριο Λιγερό κάλεσε ο Σύλλογος Καπαδοκών, οι τρεις ιεράρχες, καθώς όπως είναι γνωστό, ο Διγενής Ακρίτας καταγόταν από την Καπαδοκία. Ο Νίκος Λιγερός έδωσε μια διάλεξη με θέμα η συμβολή του Διγενή Ακρίτα στον ελληνισμό στην Καπαδοκική Εστία Αλεξανδρούπολης. Την διάλεξη οργάνωσαν τα μέλη του Καπαδοκικού Συλλόγου, οι τρεις ιεράρχες, καθώς ως γνωστόν, ο Διγενής Ακρίτας καταγόταν από την Καπαδοκία. Μια ιδιαίτερη τιμή που γίνεται τον κύριο Νίκο Λιγερό να έρθει στην Καπαδοκική Εστία, στο σπίτι των Καπαδοκών εδώ στην Αλεξανδρούπολη, για να παρουσιάσει ένα θέμα πολύ σημαντικό για όλους εμάς τους Καπαδόκες, αλλά και γενικά και για όλους τους Έλληνες και τους Ακρίτες. Ειδικά όπως είπε και ο ίδιος, που βρισκόμαστε εδώ στην Ακριτική Θράκη. Είναι η συμβολή του, το θέμα έχει τίτλο «Η συμβολή του Διγενή Ακρίτα στον Ελληνισμό». Όλοι γνωρίζουμε το άσμα του Διγενή Ακρίτα, το Καπαδόκι Διγενή Ακρίτα που φύλαγε τα σύνορα τότε του Βυζαντίου, και σημαντικό είναι ότι θα μας εξηγήσει μέσα από την κουβέντα και από τη συζήτηση ότι πολύ πριν από την Επανάσταση του 21 υπήρχε η επικοινωνία, η συνείδηση, ότι μπορείτε, ότι θέλετε, το ελληνικό στοιχείο στους Καπαδόκες της περιοχής μέσα στην Ανατολία. Τον Διγενή Ακρίτα όλοι τον γνωρίζουμε, ωστόσο δεν μας είναι γνωστή η πραγματική σημασία του. Η πραγματική σημασία του Διγενή Ακρίτα δεν εντοπίζεται μόνο στη λογοτεχνική του αξία. Ο Διγενής Ακρίτας θεωρείται από τον Έλληνα πολίτη ως το έργο που σηματοδοτεί την αρχή της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Σε συνάρτηση όμως με το συμπέρασμα του πολίτη, έρχεται και η άποψη που υποστηρίζει ότι ο Διγενής Ακρίτας είναι σύμβολο της μακραίωνος και αλήκτου πάλης του ελληνισμού προς τον μουσουλμανικό κόσμο. Ερχόμαστε εδώ, καλεσμένοι από τους Καπαδόκες, για να αναδείξουμε τη συνεισφορά του Διγενή στην ιστορία μας και γενικότερα μάλιστα και στην εξέλιξη του ελληνισμού, για να πατήσουμε πάνω σε άσματα που υπάρχουν εκείνη την εποχή, όπως είναι το άσμα του Αρμούρη, όπως είναι ο γιος του Ανδρόνικου, και πάνω σε αυτά να κάνουμε μια εισαγωγή για τον Διγενή, έτσι ώστε όταν το διαβάζουμε να είμαστε προετοιμασμένοι όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο και ουσιαστικά να είμαστε σε μια φάση του μαθαίνω να μαθαίνω και όχι απλώς να το διαβάσω χωρίς να είμαι προετοιμασμένος, έτσι ώστε να δούμε και στην πορεία, δηλαδή μετά από 1000 χρόνια ουσιαστικά, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα πάνω σε αυτή τη βάση.